Πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριακού. Είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Κυριακού μου. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η μέρα της συγχώρεσης σήμερα. Η Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Μεγάλη Τετάρτη, το έχουμε πει ότι είναι η μέρα κυρίως της μετάνοιας. Μετάνοιας. Και το απόγευμα θα γίνει το Άγιο Ευχέλαιο σε όλους τους ναούς. Θα πάνε πιστοί εκεί, να τους σταυρώσει ο ιερέας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το Μεγάλο Σάββατο και για τον Πάσχα, είπαμε. Βεβαίως, ναι, έτσι το είπαμε. Απλώς επειδή είναι η μέρα της μετάνοιας, η μέρα της συγχώρεσης, είπα να κάνουμε ένα πρόλογο με αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, για να κάνουμε και εμείς τη δική μας την αυτοκριτική, είπαμε, να βάλουμε το σταυρό μας, να πούμε να δόξει το Θεό. Όσοι παρακολούθησαν ψες των όθρων της Μεγάλης Τετάρτης, θα διαπίστωσαν πόσο συγκλονιστικό είναι με την παρουσία εκείνης της γυναίκας της πόρνης που μπαίνει στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου, χρύει τα πόδια του Κυρίου με το μύρο, τα σκουπίζει με τα δάκρυά της, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και έρχεται να επιβεβαιώσει εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι πόρνες και τελώνες προάγουσε στην Βασιλεία του Θεού, εσάς. Τι θέλοντας να δείξει? Ότι αυτοί οι άνθρωποι που συναισθάνονται τη μηδαμινότητά τους, είναι οι άνθρωποι που θέλουν, που έχουν ανάγκη περισσότερο την αναγέννηση και την μεταμόρφωση. Και δεν είναι τυχαίο που η Εκκλησία τις τελευταίες 10 μέρες παρουσίασε δύο τέτοιες γυναίκες. Την Μαρία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά και χθες την γυναίκα που έκανε τα πόδια του Κυρίου κτλ. Που δείχνει τη μετάνοια. Και μάλιστα όταν αντέδρασαν οι μαθητές του, γιατί το μύρο κόστιζε πολύ, τους είπαν ότι άφηκε να εννοηθεί ότι όταν θα βρίσκεται στον τάφο δεν θα προλάβουν οι μυροφόρες να πηγαίνουν και να βάλουν μύρο σε όλο του το σώμα. Mm. Και κατά κάποιον τρόπο αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη γυναίκα πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου. Μάλιστα. Πάμε στο Μεγάλο Σάββατο. Στο Μεγάλο Σάββατο. Ναι, το Μεγάλο Σάββατο έχει μια έτσι μια παραδοξότητα, γιατί γιορτάζουμε τη Θεόσωμον Ταφή του Κυρίου και την Εισάδου Κάθοδο. Να πούμε ότι ο Χριστός πέθανε 3 το απόγευμα της Παρασκευής. Ναι. Είναι τριήμερο στον τάφο, γιατί η μέρα των Εβραίων άρχιζε από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή, 3 ώρες της Παρασκευής, από η ώρα 3 μέχρι η ώρα 6 περίπου το απόγευμα, ήταν Παρασκευή. Από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ήταν Σάββατο, και μετά η πρώτη το Σαββάτο η Κυριακή. Mm. Και επειδή μετήχε και στις 3 μέρες στον τάφο, γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός ήταν τριήμερος στον τάφο. Μάλιστα. Λοιπόν, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη είναι μια συγκλονιστική παράσταση, όπου ο Χριστός κρατάει από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα, τους μεταγγίζει ζωή και τους ανασύρει από το θάνατο στη ζωή. Είναι η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως. Η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι αυτή που παρουσιάζει ένα Χριστό που βρίσκεται πάνω από έναν τάφον, ημίγυμνος, κτλ. Αυτή είναι εικόνα δυτικής τοχνοτροπίας και όχι ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως. Αυτή η ωραιότατη εικόνα υπάρχει σήμερα με έναν εκπληκτικό τρόπο αγιογραφημένη το Καχριέν Τζαμί στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Για μένα αυτή η παράσταση είναι ότι πιο ωραίο έχει βγάλει το ανθρώπινο χέρι οικαστικά. Και επειδή μιλούμε για τη Μονή της Χώρας και δεν απέχει πολύ από την Αγία Σοφιά, να καταδικάσουμε τους βανταλισμούς που έγιναν χτες στην Αγία Σοφιά, που κατέστρεψαν την αυτοκρατορική πύλη, ευτυχώς στέγη ακόμη, που είναι από τον 6ο αιώνα η πύλη αυτή. Λοιπόν, και κάτι άλλο, μια και αναφερόμαστε στον τάφο του Κυρίου, να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι το χρόνο ακριβώς, το Βετσόβιο Πολυτεχνείο έκανε μια έτσι υποστήριξη των θεμελίων του τάφου,
με το γκρουπ της καθηγήτριας της κυρίας Μοροβούλου, η οποία μέσα από τις έρευνες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον πραγματικό τάφο του Χριστού. Γιατί αυτό? Όταν ανέσυραν την πλάκα από πάνω, βρέθηκε από κάτω μια άλλη πλάκα, την εποχή μια γκρίζα πλάκα, που κάτω από την πλάκα αυτή υπήρχε γωνίαμα. Και το γωνίαμα αυτό το χρονολόγησα στην εποχή της Αγίας Ελένης. Από εκεί και πέρα πλέον δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι εκεί τοποθετήθηκε το πανάχραντο σώμα του Κυρίου. Και έτσι το θέμα να απαντήσουμε αν είναι ο πραγματικός τάφος ή όχι του Χριστού έχει λήξει οριστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τη μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού στο Πάσχα. Το Πάσχα είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα. Και όπως οι Εβραίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν από τη σκλαβιά στην ελευθερία, έτσι με το Πάσχα, με την Ανάσταση, οι άνθρωποι πιστοί περνούν από το θάνατο στη ζωή. Ο Χριστός αναδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι είναι, ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή. Η Ανάσταση είναι το κορυφαίο γεγονός, επαναλαμβάνω, της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν υπάρχει γεγονός άλλο που να συγκρίνεται με την Ανάσταση του Χριστού, γιατί η Ανάσταση του Χριστού αφορά τον καθένα μας. Όχι μόνο τους Ορθοδόξους, αφορά τους πάντες. Γιατί στον Παράδεισο δεν θα συναντήσουμε μόνο Ορθόδοξους Χριστιανούς. Θα συναντήσουμε και άθεους και μουσουλμάνους, θα συναντήσουμε δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο θρησκείο. Και αυτή η δυνατότητα, χωρίς να το ξέρουν ήδη, τους δόθηκε μέσα από την Ανάσταση του Χριστού, που κατακρύμνησε τις θύρες του Άδη. Έτσι λέει στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, στην Ορθόδοξη εικόνα της Ανάστασης. Ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη, συντρίβει τις πύλες του Άδη και τότε φανερώνεται ως ο μοναδικός νικητής του θανάτου. Άλιστα. Από εκεί πέρα, ναι. Όχι, πείτε μου, πείτε μου. Από εκεί πέρα είναι στην ελευθερία του καθενός μας, αν θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως, σε αυτή την κοινωνία της Ανάστασης, γιατί η Ανάσταση ως γεγονός είναι η βάση της δημιουργίας της Εκκλησίας, αλλά και του καινούργιου κόσμου. Τον καινούργιο κόσμο μπορούν να συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μένουν στην Εκκλησία, οργανικά μέλη της Εκκλησίας, μπορεί να είναι αλλού, αλλά μπορεί να ζουν με αυτά που, με την ελευθερία που έφερε στον κόσμο ο Χριστός, αλλά και την αγάπη. Ο ρόλος τους, το πώς υπάρχουν, το πώς αισθάνονται και το πώς ενεργούν, να είναι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για αυτές τις τρεις μέρες. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Ναι, κύριε Κυριακού μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στους συναδέλφους. Να είστε καλά.